Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, κεφάλαιο Δέλτα 4, εδάφιο 30, σελίδα 1036, προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 30. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με το οποίο εσφραγίστε δια την ημέρα της απολυτρώσεως, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς διά του Ιησού Χριστού. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν ίσως μην ευωδίας. 15 εδάφιο. Έψιλον 15. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, ξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκετε με ίνον, εις το οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων, πάντοτε υπερπάντων, εις τον Θεό και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Αμήν. Μη λυπείτε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεώς σας, γιατί πώς το λυπάτε? Με πικρία, με θυμούς, με οργή, με κραυγή, με βλασφημία. Γι' αυτό μη το λυπείτε, αλλά αφαιρέστε τα αυτά από τη ζωή σας. Αφαιρέστε τα από τη ζωή σας. Αντιθέτως, γίνεστε εις αλλήλους χριστοί, καλοί άνθρωποι, χρήσιμοι άνθρωποι, εύσπλαχνοι, σπλαχνικοί, συγχωρούντες πάντοτε και κατά πάντα ο ένας τον άλλον. Όπως και ο Θεός συνεχώρησε σε εμάς τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Και γίνεστε μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και παρυπατείτε εν αγάπη, όπως και ο Χριστός μας αγάπησε, έτσι να περπατάτε κι εσείς, όπως ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν ίσως μη ευωδίας. Όταν λοιπόν αγαπάμε τα αδέλφια μας και προσφέρουμε τον εαυτό μας υπέρ αυτών, αυτό είναι θυσία και ως μη ευωδίας προς τον Θεό. Γι' αυτό προσέχετε πως να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, μη περπατάτε σαν άσοφοι που δεν μπορείτε να συγχωρήσετε, που δεν συγχωρείτε, αλλά περπατάτε σαν σοφοί που μπορείτε με απεριόριστη συγχωρητικότητα δια του Ιησού Χριστού να συγχωρείτε τους πάντες. Μην περπατάτε ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί λίγος καιρός μας έμεινε. Το τέλος πάντων επλησίασε, είτε με προσωπική πρόσκληση είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Μην παίζουμε. Μιμητέ του Θεού γίνεστε, όπως ο Θεός συγχώρησε σε εμάς τα πάντα, και εμείς σήμερα να συγχωρήσουμε σε όλους τα πάντα. Και συγχώρεσε σε εμάς τα πάντα, γιατί μας αγαπάει όλους, και μόνο αν τους αγαπάμε και εμείς όλους μπορούμε να συγχωρήσουμε τα πάντα. Γι' αυτό η βοήθειά μας και ο τρόπος για να το πετύχουμε είναι ένας, το όρος το μέγα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Εάν δεν πληρούσε Πνεύματος Αγίου, το μήνυμα που δέχεις από το Θεό για σένα και από το Θεό μέσα από σένα για τους άλλους θα είναι
χωρίς καρπό, άκαρπο, αναποτελεσματικό. Κανένα και τίποτα καλό δεν θα βγει από το μήνυμα του Θεού σήμερα για μας και κανένα τίποτα καλό δεν θα βγει από το μήνυμα του Θεού από μας για τους άλλους εάν δεν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Κανένα αποτέλεσμα, κανένας καρπός, τίποτα το καλό, άχρηστα θα είναι. Πρέπει λοιπόν να θέλουμε να περπατάμε με σοφία και όχι με αφροσύνη και να πηγαίνουμε στο Θεό να μας δίνει δύναμη για να μπορούμε να περπατάμε με σοφία και όχι με αφροσύνη εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Και τότε αυτά που θα συμβαίνουν στη ζωή μας δεν θα μας φέρνουν παρακλήσεις και ηκεσίες στο στόμα μας αλλά ευχαριστία και δοξολογία για τον καρπό, για τα αποτελέσματα που ο Θεός θα μας χαρίζει στο μήνυμα που πήραμε και στη δύναμη που ο Θεός μας έδωσε με το Πνεύμα το Άγιο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και καρποφόροι και όχι άκαρποι. Ευχαριστούντες λοιπόν για όλους και για αυτούς που μας ενόχλησαν και για αυτούς που ενοχλήσαμε και για αυτούς που μας αγαπάνε και για αυτούς που νομίζουμε ότι δεν μας αγαπάνε και για αυτούς που τους αγαπάμε και για αυτούς που κάποια στιγμή δεν τους αγαπάγαμε πολύ. Να ευχαριστούμε το Θεό υπέρ πάντων. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και η σφραγίδα υποτασσόμενη εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού γιατί ταπεινώνουμε τον εαυτό μας για να βρούμε χάρη από το Θεό. Αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι τέλειος. Τέλειος. Μας φανερώνει τα πάντα. Μας διδάσκει την οδό την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Μας οδηγεί εάν είμαστε καρποφόρα πρόβατα, μας φροντίζει και μας περιθάλπτει αν είμαστε προβατάκια αδύνατα. Και το τι είμαι δεν το ξέρω εγώ, ο πατέρας μου το ξέρει. Το τι είσαστε δεν το ξέρω εγώ, ούτε εσείς, ο πατέρας μας το ξέρει. Μόνο ο πατέρας μας το ξέρει. Γι' αυτό και εμείς μόνο στον πατέρα μας ελπίζουμε. Μόνο σε αυτόν. Και μόνο από αυτόν περιμένουμε. Και μόνο από αυτόν εξητούμε. Μόνο από αυτόν οδηγούμεθα. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Ας συγχωρούμε λοιπόν αλλήλους αυθόνος. Και αυτό ας είναι το μήνυμα σήμερα. Απεριόριστη μακροθυμία και συγχωρητικότητα. Για να γεμίζει το στόμα μας με ευχαριστία και δοξολογία. Μην κρατάς τίποτα μες στην καρδιά σου, γιατί η επόμενη μέρα θα έχει βασανισμό. Συγχώρεσε με όλη σου την καρδιά και η επόμενη μέρα θα είναι γεμάτη ευχαριστία και δοξολογία. Και λέμε βόηθα μας Θεέ μου να περπατάμε έτσι. Αμήν. Ας σηκωθούμε τώρα σας παρακαλώ.